Καραμπελισιώτη και Βικτόριο Δενδρινού έγραψαν το όνομά τους ανεξίτηλα στο βιβλίο των άξιων δημοσιογράφων. Schäuble and Varoufakis are almost two sides of the same coin. For both of them, it was the triumph of ideology over reality. For both Wolfgang Schäuble and Yiannis Varoufakis, they wanted to operate in the world that they wanted to operate in, not the world as it was. To me, for Wolfgang Schäuble, he wanted a world in which everyone who makes a mistake for a bad investment or a fiscal decision is punished, and regardless of what is going on in the global economy. Now, first of all, that is not only bad economics, it's un-American. We have Chapter 7 and Chapter 11 bankruptcy code because if you make a mistake as an American, you wipe it clean, you start again. To me, that is why the American economy is as dynamic as it is. The Germans don't believe in that. It was clear that if a country really wants to engage in a behavior which maroons it from the rest of a monetary union, there is very little you can do. What the heck should you do? Force cash into an economy? So we all know how that ended, and it's still my conviction that if 2014, end of 2014 had ended differently, Greek GDP would probably be 20-25 percentage points higher than it is today. Αυτό το βιβλίο σε καλεί να είσαι αντικειμενικός, διότι αποτελεί από μόνο του μια συγκλονιστική και λεπτομερή καταγραφή όλων εκείνων των δραματικών μηνών που έζωσε η χώρα μας από τα τέλη του 2014 και μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας στις 12 Ιουλίου 2015 με χρονολογική σειρά και εν είδη ημερολογίου. Έχοντας μιλήσει με δεκάδες πρωταγωνιστές, αλλά και αφανείς ήρωες της περίοδου εκείνης, οι δύο συγγραφείς αφηγούνται μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, τις γνωστές και άγνωστες πτυχές των διαπραγματεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης με τους θεσμούς, χωρίς να παίρνουν θέση, χωρίς να προβαίνουν σε αξιολογικές κρίσεις, χωρίς να αποκαλύπτουν τις πηγές τους, σαν καλές δημοσιογράφοι που είναι, και όπως επιβάλλει η δημοσιογραφική διοντολογία. Αυτό που καταλάβαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι η ανθρώπινη μνήμη είναι σαν ζωντανός οργανισμός. Σε κάθε συνέντευξη που κάναμε, το ίδιο άτομο μετά από 2-3 μήνες, 6 μήνες, άλλαζε περίπου την εκδοχή των γεγονότων. Ίσως γιατί με το πέρασμα του χρόνου κάποιος, ο καθένας δηλαδή, φτιάχνει ένα αφήγημα στο κεφάλι του που να ταιριάζει με τις αποφάσεις που έχει πάρει και δικαιολογεί τις αποφάσεις που πήρε τότε και γιατί τις έκανε. Και γι' αυτό δεν αρκεστήκαμε στις μαρτυρίες τους. Ζητούσαμε μερικές φορές και πολύ επίμονα να μας δείξουν τα email τους, να ανοίξουν το κινητό τους και να μας δείξουν τα SMS τους, να δείξουν τις προσωπικές τους σημειώσεις, αλλά ακόμα και απόρριτα έγγραφα, τα οποία είναι τα μόνα που παραμένουν αναλύοντα με το πέρασμα του χρόνου, γιατί ό,τι γράφαμε θέλαμε να είναι διασταυρωμένο. Ήμασταν πολύ σοβαρές σε αυτό, γιατί σκεφτόμαστε ότι αυτό που γράφουμε πρέπει να μην έχει διάψευση από κανέναν. Θεωρούσαμε ότι υπήρχαν πάρα πολλές πτυχές της ιστορίας που ήταν ακόμα άγνωστες και κυρίως θεωρούσαμε ότι αυτό που έλειπε ήταν κάπως μια πιο νυφάλια αφήγηση που λάμβανε υπόψη όλες τις πλευρές της ιστορίας, όχι μόνο τη μία από τη μία ή την άλλη. Οπότε αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Δεν θέλαμε ένα best-seller που τελικά προέκυψε. Πολύ καλό, αλλά θέλαμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν σημείο αναφοράς στο μέλλον όταν κάποιος κοιτάει αυτή την περίοδο. Οπότε για μας αυτό ήταν που ήταν πιο σημαντικό και έτσι ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά. Οπότε σκοπός μας ήταν να ανακατασκευάσουμε ουσιαστικά τις πιο κρίσιμες στιγμές που είχαν να κάνουν με την εποχή που κοιτάγαμε εμείς, να δούμε τι γινόταν πίσω από κλειστές πόρτες και να είμαστε ουσιαστικά σαν μια κάμερα για τους αναγνώστες μας, από την οποία μπορούσαν κάπως να δουν όχι μόνο τα Eurogroup και τις συνόδους και όλα αυτά τα μεγάλα meetings, αλλά ακόμα και τις πιο μικρές συναντήσεις, τις πιο κομβικές ενδεχομένως συναντήσεις, στις οποίες πάρθηκαν πάρα πολλές αποφάσεις που καθόρισαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την τύχη της χώρας.